Ήταν 2004-2005. Είχα κατέβει στην Αθήνα εκείνες τις μέρες, έτσι για μερικές μέρες, για να υποστηρίξω μία νέα ομάδα συνεργατών που είχαν ξεκινήσει. Για την ακρίβεια, είχαμε κανονίσει με τον εκπαιδευτή μου, τον σπόνσορά μου, όπως τον ονομάζουμε, με τον μέντορά μου στη δουλειά εκείνη, ο οποίος τότε ζούσε στην Αθήνα, να πάμε στο σπίτι ενός συνεργάτη μου, ο οποίος είχε καλέσει 10 με 15 νέα άτομα στο σπίτι του και θα κάναμε μια παρουσίαση. Βασικά, ο σπόνσορας μου θα έκανε την παρουσίαση, θα ήμουν και εγώ εκεί για να δω πώς το κάνει για μία ακόμα φορά. Τότε θέλω να σκεφτείτε ότι ήμουν 24-25 χρονών, οπότε τα είχαμε κανονίσει όλα. Ο συνεργάτης μου είχε ετοιμάσει κατάλληλα το σπίτι, είχε κάνει τις επιβεβαιώσεις του τις τηλεφωνικές και περίμενε σίγουρα 10 με 15 άτομα, τα οποία θα ερχόντουσαν για να ενημερωθούν από τον εκπαιδευτή μου και από μένα για την εταιρεία μας. Οπότε 2-3 ώρες πριν ξεκινήσει, πριν πάμε στο ραντεβού και για την παρουσίαση, μιλάω με τον σπόνσορά μου, το ρωτάω αν είναι έτοιμος και μου λέει ότι δεν θα έρθω. Θα πας μόνος σου. Με έχεις ήδη δει αρκετές φορές να κάνω την παρουσίαση τη συγκεκριμένη, οπότε θα πας να την κάνεις μόνος σου. Προς στιγμή πάγωσα, νόμιζα ότι μου κάνει πλάκα, αλλά τελικά δεν έκανε πλάκα, το εννοούσε. Και το πιο εύκολο πράγμα για μένα εκείνη τη στιγμή ήταν να πάρω τηλέφωνο τον συνεργάτη μου και να του πω ότι ξέρεις κάτι, θα μπορούσα να έρθω, κάτι έτυχε, να το ακυρώσω δηλαδή. Μιας και δεν ήταν κάτι που το είχα κάνει ξανά μόνος μου και πραγματικά δεν ένιωθα σίγουρος για τις ικανότητές μου. Αλλά δεν το ακύρωσα. Πήγα και το έκανα. Και όχι μόνο το έκανα, αλλά πήγε και πάρα πολύ καλά. Μέσα σε εκείνο το απόγευμα, ο συνεργάτης μου κατάφερε να βγάλει τα πρώτα του 500 ευρώ, περίπου όσα έπαιρνε στη δουλειά του για ένα μήνα. Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι για μένα αυτό ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, ένα πολύ ισχυρό μάθημα ηγεσίας. Και από αυτό που έκανε ο εκπαιδευτής μου σε μένα, ο σπονσοράς μου σε μένα, που με έσπρωξε ουσιαστικά να το κάνω μόνος μου, αλλά και από αυτό που έκανα εγώ, που τελικά πήρα και το έκανα. Καλησπέρα και στο Instagram. Να σας πω ότι το βασικό που θα κοιτάω είναι μπροστά, που είναι το webinar. Θα κοιτάω λίγο στραβά για σας όσους είστε στο Instagram. Λοιπόν, έχω και slides. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε, μπορείτε να μπείτε και στο Insta του webinar. Οπότε λοιπόν, σήμερα αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε είναι η ηγεσία. Ωραία, καλησπέρα σε όλους ξανά. Καλώς ήρθατε. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής. Σας μιλάω αυτή τη στιγμή από το Ηράκλειο. Ζω στο Κλικής κανονικά, η ζωή μου εκεί. Και θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε μία ακόμα, συγγνώμη, online εκπαίδευση ανοιχτή για δικτυωτές όλων των εταιριών δικτυακού marketing, αλλά και για επαγγελματίες ανεξαρτήτως αντικειμένου, αλλά και γενικά για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μάθουν πώς να ηγούνται. Ωραία. Θα ήθελα στο Instagram να μου βεβαιώσετε ότι ακούγομαι κανονικά, να σας καλησπερίσω. Καθώς συνδέεστε και εσείς εδώ, γράψτε μου από πού συνδέεστε, ποια περιοχή είστε. Τέλεια. Και γράψτε αν θέλετε, αν είναι η πρώτη φορά που παρακολουθείτε κάτι τέτοιο ή αν έχετε ξαναπαρακολουθήσει κάποιο δικό μου webinar. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Στο σημερινό μάθημα λοιπόν θα δούμε τα 9 χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ηγέτη. Θα μιλήσουμε για την ιδέα του πρώτου πιγκουίνου. Θα δούμε τι κάνουν οι ηγέτες όταν τα πράγματα πηγαίνουν δύσκολα, γίνονται δύσκολα. Ποιο είναι το ένα πράγμα που κάνουν σπάνια ηγέτες και πώς εμπνέουν τους ανθρώπους που ηγούνται να σκέφτονται θετικά. Τι κάνουν οι ηγέτες με τα φώτα της δημοσιότητας. Με ποιο τρόπο αναλαμβάνουν πλήρη ευθύνη για οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή τους και στην εργασία τους και πολλά πολλά άλλα. Λοιπόν, Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ. Βλέπω εδώ πέρα ότι με έχεις ξαναδεί. Τώρα, για τη σημερινή εκπαίδευση δήλωσαν συμμετοχή επαγγελματίες από πολλές διαφορετικές εταιρείες και από πολλούς διαφορετικούς κλάδους, από Ελλάδα, από Κύπρο και από άλλες χώρες. Και πραγματικά θέλω να σας συγχαρώ που είστε σήμερα εδώ και που αφιερώνετε αυτό το χρόνο, γεια σου Νάνση, αυτό το χρόνο στην προσωπική σας εξέλιξη και στην ανάπτυξη κάποιων δεξιοτήτων που θα σας βοηθήσουν να γίνετε καλύτεροι επαγγελματίες και πιο αποτελεσματικοί στη δουλειά σας ή σε οτιδήποτε άλλο κάνετε. Καλησπέρα στην Κομωτινή. Λοιπόν, γεια σου Κιάννα, μπήκες τώρα. Λοιπόν, αυτή η εκπαίδευση, όπως είπα, μεταδίδεται και στο Instagram ταυτόχρονα. Ελπίζω να μην έχουμε τεχνικά θέματα. Αν με βλέπετε στο Instagram και θέλετε να μπείτε στην αίθουσα webinar που έχουμε, μπορείτε να μπείτε στο jointhismeeting.com/training. Τώρα, αν είστε καινούργοι και έχετε για πρώτη φορά, να περάσω γρήγορα μερικά διαδικαστικά. Να σας ενημερώσω ότι κομμάτια αυτών των εκπαιδεύσεων τα ανεβάζω στο greekcoach.gr κάθετος blog.
Αν μπορεί, ας το γράψει κάποιο στο chat κάτω ή στο Instagram, greekcoach.gr κάθετος blog, στο οποίο θα βρείτε επίσης εκατοντάδες βίντεο και άρθρα μου. Επίσης, εγγραφείτε στο κανάλι μου στο YouTube. Οπότε, αν με ψάξετε στο YouTube ως Greek Coach, θα με βρείτε παντού. Υπάρχει ένα κόκκινο κουμπάκι, το πατάτε και με ακολουθείτε. Επίσης, πατήστε και το κουδουνάκι για να λαμβάνετε ενημέρωση όταν ανεβάζω ένα νέο βίντεο. Ανεβάζω περίπου 2-3-4 βίντεο το μήνα. Αν δεν είστε ήδη γραμμένοι στη λίστα μου, έχω μία λίστα ενημερώσεων. Μπείτε στο greekcoach.gr/list και γραφτείτε. Είναι δωρεάν προφανώς. Θα λαμβάνετε ενημέρωση για κάθε νέα εκπαίδευση ή βίντεο ή άρθρο μόλις το ανεβάζω. Κάνω διάφορα πράγματα κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα βασικά. Δεν στέλνω καθημερινά email, στέλνω περίπου 1-2 email την εβδομάδα. Οπότε δεν σας παίρνω στα email δηλαδή. Λοιπόν, γεια σου Σταυρούλα, χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Οπότε αν βάλετε τα στοιχεία σας στο greekcoach.gr κάθετος list, θα λάβετε κάποια βήματα και βίντεο για να ξεκινήσετε σωστά την εκπαίδευσή σας, δωρεάν όλα αυτά. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα. Καλησπέρα στην Ειρήνη στο εξωτερικό. Ειρήνη, από πού είσαι, ποια χώρα είσαι? Ωραία. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι το πρώτο βήμα σε όσους θέλουν να μελετήσουν περισσότερο το υλικό μου, γιατί έχω πάρα πολλά βίντεο, άρθρα, εκατοντάδες άρθρα που μπορείτε να βρείτε. Οπότε μπείτε στο greekcoach.gr κάθετος list, βάλτε το στοιχείο σας και θα σας έρθουν στο email μια σειρά από κάποια email με μαθήματα κτλ. Τώρα, πάμε λοιπόν, αφού περάσαμε λίγο γρήγορα τα διαδικαστικά, πάμε στο θέμα μας, πώς να ηγείστε. Το σημερινό θέμα λοιπόν είναι αυτό, πώς να ηγείστε. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, γράψτε έτοιμοι. Ωραία, στη Γερμανία είναι η Ειρήνη. Αν είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, γράψτε έτοιμοι και πατήστε το like, την καρδούλα στο Instagram. Τέλεια. Γεια σου Μιχάλη. Ωραία. Και εγώ είμαι έτοιμος, οπότε ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, κάποιες από τις ιδέες που θα αναφέρω σήμερα, για να κάνω έτσι λίγο ένα ξεκαθάρισμα, απευθύνονται σε ανθρώπους που ασχολούνται με το δικτυακό μάρκετινγκ ή αλλιώς με την εναλλακτική επιχειρηματικότητα. Οπότε, αν δεν ασχολείστε ή δεν γνωρίζετε τι είναι το δικτυακό μάρκετινγκ, κάποιοι όροι ίσως σας φανούν λίγο ξένοι, ωστόσο συνήθως κρατάω αρκετά απλά και κατανοητά αυτά που εξηγώ, ώστε να είναι εφαρμόσιμα σε οτιδήποτε και αν θέλετε να ηγηθείτε. Και καθώς ακούτε τη σημερινή εκπαίδευση, σημειώστε ποια ή ποιες από αυτές τις ιδέες σας φάνηκε περισσότερο χρήσιμη και μπορούμε στο τέλος να αφιερώσουμε έτσι λίγο, θα αφήσω λίγο χρόνο για ερωτήσεις, αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι για να το συζητήσουμε στο τέλος. Τώρα, αν δεν γνωρίζετε τι είναι το δικτυακό marketing και θέλετε να ενημερωθείτε σχετικά, μπορείτε μετά που θα τελειώσουμε να μου στείλετε ένα email στο email papaki.greekcoach.gr ή ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram για να σας κατευθύνω σε κατάλληλες πληροφορίες. Τώρα, πιστεύω ότι το κλειδί για την αποτελεσματική ηγεσία βρίσκεται στη λέξη ηγεσία. Η λέξη ηγούμε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το κάνω πρώτα εγώ. Αν θέλετε να κάνετε τα μέλη της ομάδας σας να κάνουν παρουσιάσεις, θα πρέπει να αρχίσετε να κάνετε εσείς παρουσιάσεις. Αν θέλετε η ομάδα σας να εμφανίζεται στα συνέδρια, στα events, να έχει παρουσία ενεργή στα social media, τότε θα πρέπει εσείς να δίνετε το παρόν πρώτοι εκεί. Αν φοβάστε να κάνετε ό,τι απαιτείτε για να πετύχετε κάτι σπουδαίο, κάτι μεγάλο, τότε αντιμετωπίστε εσείς πρώτοι τους φόβους σας και κάντε ό,τι απαιτείτε. Δώστε δηλαδή στους ανθρώπους σας κάτι αξιόλογο για να ακολουθήσουν. Και θέλω να κάνετε στον εαυτό σας την εξής ερώτηση. Θα με ακολουθούσα? Είναι μία από τις ερωτήσεις που έκανα αυτή στην αρχή της καριέρας μου, πριν καν αποκτήσω ομάδα. Είναι μία ερώτηση που κάνω συνεχώς στον εαυτό μου. Ακόμα και τώρα. Θα με ακολουθούσα? Και αν η απάντηση είναι όχι, ανακαλύψτε γιατί όχι και μετά αλλάξτε το. Και αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση να κάνετε στον εαυτό σας, γιατί είναι ένα καλό σημάδι όχι μόνο ηγεσίας αλλά και ακεραιότητας. Γιατί δεν λέω με βάση τα αποτελέσματά μου αν θα με ακολουθούσα, αλλά με βάση τις καθημερινές μου δράσεις και τις καθημερινές μου συνήθειες, που τις καθημερινές μου δράσεις και τις καθημερινές μου συνήθειες βλέπω μόνο εγώ. Δεν φαίνονται στον κόσμο έξω. Ωραία. Οπότε λοιπόν με βάση αυτό και με βάση τις συνήθειές μου, θα με ακολουθούσα? Αν η απάντηση είναι όχι, ανακαλύψτε γιατί όχι και μετά αλλάξτε το. Η ηγεσία λοιπόν σημαίνει να πηγαίνετε πρώτοι εσείς. Στο βιβλίο «Η τελευταία διάλεξη» του Ράντι Πάους, ο συγγραφέας μιλάει για τον πρώτο πιγκουίνο. Στις ομάδες υποστήριξης που κάνω κατά καιρούς, δίνω συχνά αυτό τον άτυπο τίτλο του πρώτου πιγκουίνου.
Ο τίτλος αυτός προέρχεται από την αντίληψη ότι όταν οι πιγκουίνοι ετοιμάζονται να πέσουν σε νερά που μπορεί να παραμονεύουν αρπακτικά, κάποιος θα πρέπει να είναι ο πρώτος που θα πέσει, ο πρώτος πιγκουίνος που θα πέσει. Όταν λοιπόν ξεκινάμε τις ομάδες υποστήριξης ή όταν π.χ. μαζεύω τους συνεργάτες μου να κάνουν κάποια δουλειά άλλη μαζί, τους ρωτάω ποιος θα ξεκινήσει, ποιος θα μιλήσει πρώτος. Και συνήθως όλοι διστάζουν μέχρι που τελικά κάποιος λέει θα μιλήσω πρώτος εγώ ή θα το κάνω πρώτος εγώ. Και κάνοντας το αυτό, τι κάνει, δίνει στους άλλους το παράδειγμα και δίνει σε όλους τους άλλους λίγο περισσότερο κουράγιο για να το κάνουν και αυτοί. Γιατί αν δείτε 20-30 άλλα άτομα να πετυχαίνουν ένα στόχο που θέλετε να πετύχετε κι εσείς, αν ασχολείστε με το δικτυακό marketing, πιάνουν ένα τίτλο στην εταιρεία σας, ωραία, τότε αυτομάτως φαίνεται και για εσάς πιο εύκολο να το κάνετε. Αν δείτε 20-30 άτομα να περπατάνε πάνω σε αναμένα κάρβουνα, ωραία, είναι λίγο πιο εύκολο και για εσάς να περπατήσετε πάνω σε αναμένα κάρβουνα. Είναι πιο εύκολο αν γνωρίζετε ότι το έχουν κάνει 1, 2, 3, 5, 10 άνθρωποι πριν από εσάς. Αυτό λοιπόν που θέλετε να κάνετε είναι τι? Να γίνετε εσείς αυτό το παράδειγμα για τους άλλους. Αυτό σημαίνει να ηγείστε. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να περιμένετε. Μπορείτε να ξεκινήσετε να το κάνετε αυτό από τώρα. Δεν χρειάζεται να έχετε ομάδα για να αρχίσετε να δραστηριοποιηθείτε, να δραστηριοποιήσετε. Εντάξει, μπορείτε να ξεκινήσετε να το κάνετε από τώρα. Okay. Και γιατί όλο αυτό έχει να κάνει με την οτροπία. Είναι μια δραστηριότητα, είναι το να το κάνετε πρώτοι. Οπότε λοιπόν ξεκινήστε να γίνετε, να είστε εσείς οι πρώτοι πιγκουίνοι, ο πρώτος πιγκουίνος. Εντάξει. Οπότε ας δούμε τώρα κάποια από τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού ηγέτη. Ας δούμε τι χρειάζεται να έχετε για να γίνετε ηγέτες. Αν έχετε χαρτί και στυλό, μπορείτε να ξεκινήσετε τις σημειώσεις σας με αυτό, με το νούμερο 1, το οποίο είναι το εξής. Οι ηγέτες δουλεύουν πιο σκληρά όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Οι ηγέτες δουλεύουν πιο σκληρά όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Το νούμερο 1. Νούμερο 1 χαρακτηριστικό. Είναι εύκολο να ηγείστε όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά και όταν όλα λειτουργούν ρολόι. Ένας ηγέτης όμως γεννιέται όταν ο δρόμος γίνεται δύσβατος. Είναι εύκολο να είστε ηγέτης όταν τα πράγματα είναι εύκολα. Και ξέρω ότι κάποιοι κουνάνε το κεφάλι τους τώρα εδώ και συμφωνούν μαζί μου. Έτσι, συμφωνείτε, δεν είναι ότι είναι εύκολο να είσαι ηγέτης όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Okay. Αλλά η πραγματική ηγεσία φαίνεται όταν βρεθείτε όντως σε μία δύσκολη κατάσταση. Αυτή είναι η πραγματική πρόκληση της ηγεσίας. Να ηγείστε όταν ο δρόμος έχει εμπόδια. Όταν η ομάδα σας διστάζει ή παραπέει ή όταν είστε αντιμέτωποι με φαινομενικά ανυπέρβλητα εμπόδια, τι κάνετε? Υποχωρείτε ή ανεβάζετε στροφές? Όταν παρατάει το καλύτερο άτομο στην ομάδα σας, π.χ. έχετε μία ομάδα με 100 άτομα, και το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας αυτής έχει δημιουργηθεί από έναν ηγέτη. Και το άτομο αυτό αποφασίζει να σταματήσει, να πάει κάπου αλλού, να κάνει κάτι άλλο. Εντάξει. Τι κάνετε? Σκέφτεστε να παραιτηθείτε ή ενεργοποιείτε το εσωτερικό σας κίνητρο και πηγαίνετε να βρείτε ακόμα 3 άτομα που ήταν καλύτερα από τον πρώτο? Φυσικά, ξέρω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να το λες παρά να το κάνεις. Γι' αυτό το λόγο τόσοι λίγοι άνθρωποι καταφέρουν τελικά να φτάσουν σε επίπεδα ηγεσίας και σε πολύ μεγάλα εισοδήματα. Η επιτυχία απαιτεί ηγεσία, την οποία οι περισσότεροι δυστυχώς δεν είναι πρόθυμοι, ή ευτυχώς δεν ξέρω, δεν είναι πρόθυμοι να αναλάβουν. Χρειάζεται να έχετε λίγο θάρρος. Θα πέσετε, θα έχετε αμφιβολίες, δεν θα είστε σίγουροι αν είναι το κατάλληλο πράγμα για εσάς ή αν είστε εσείς κατάλληλοι για αυτή τη δουλειά. Θα αμφισβητήσετε πιθανόν και το λόγο που κάνετε ό,τι κάνετε. Okay. Και θέλω να μου γράψετε. Έχει τύχει ποτέ να αμφιβάλλετε, να αμφισβητήσετε το λόγο που κάνετε αυτό που κάνετε? Okay. Σε όλους συμβαίνει. Okay. Και ξέρω ότι όσοι από εσάς έχετε ομάδες, ξέρετε πολύ καλά για τι πράγμα μιλάω. Εντάξει. Αλλά οι ηγέτες δεν παρετούνται όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Οι ηγέτες τι κάνουν? Ανεβάζουν στροφές όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο. Ότι οι ηγέτες δουλεύουν πιο σκληρά όταν τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Νούμερο 2. Οι ηγέτες είναι πηγή έμπνευσης για τους άλλους. Για να εμπνεύσετε άλλους, θα πρέπει να θέσετε ένα παράδειγμα που να θέλουν οι άλλοι να ακολουθήσουν. Να είστε ο εαυτός σας, να ζείτε τα όνειρά σας, δουλέψτε σκληρά, να είστε συνεπείς, να είστε ακέραιοι, ξεπεράστε τα εμπόδια σας και νοιαστείτε. Σκεφτείτε αυτούς που σας εμπνέουν. Αυτά δεν κάνουν και αυτοί. Έτσι. Οπότε θα πρέπει να αναρωτηθείτε σαν ποιον θα θέλατε να γίνετε.
Για ποιο λόγο? Τι έκανε αυτό το άτομο να σας εμπνεύσει. Okay. Και μετά μιμηθείτε τα θετικά χαρακτηριστικά αυτού του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο. Ότι οι ηγέτες είναι πηγή έμπνευσης για τους άλλους. Τρίτο χαρακτηριστικό. Οι ηγέτες εμφανίζονται. Δίνουν το παρόν. Οι ηγέτες όντως είναι εκεί. Θα τους δεις πάντα μπροστά σου. Κάπου θα τους βρεις. Βρίσκονται στα social media, στο Facebook, στις ομάδες, στο Instagram, στα stories. Δεν είναι ότι όλη τους η ζωή είναι εκεί, αλλά βρίσκονται εκεί. Υποστηρίζουν την ομάδα τους. Γενικά, οι ηγέτες δεν κρύβονται στις σκιές. Είναι κάποιοι που δεν θέλουν να φαίνονται. Και εγώ κάποιες φορές, παλιότερα ειδικά, ήθελα να είμαι στην άκρη, δεν ήθελα να βγαίνω μπροστά. Αλλά αναγνώρισα ότι αυτό δεν είναι καλό. Δεν κάνουν έτσι οι ηγέτες. Οι ηγέτες βγαίνουν μπροστά και θέτουν το παράδειγμα που θα ακολουθήσουν οι άλλοι. Γίνετε λοιπόν ηγέτες. Κάντε τον εαυτό σας γνωστό. Ανεβάστε τους άλλους. Δείτε τι θέλουν να κάνουν οι άλλοι. Τι θέλετε να κάνουν τα άτομα της ομάδας σας και κάντε το πρώτο εσείς. Αν θέλετε τα άτομα της ομάδας σας να κερδίσουν ένα ταξίδι στην εταιρεία σας, ένα promotion που μπορεί να έχει η εταιρεία σας, ωραία. Δουλέψτε πιο σκληρά εσείς και πετύχετε πρώτα αυτό το στόχο. Okay. Δείτε τι θέλετε τα παιδιά σας να κάνουν και εμπνεύστε τους μέσα στο παράδειγμά σας. Να είστε όμως εκεί. Είστε μπροστά τους. Okay. Λοιπόν, πώς μπορείτε λοιπόν να πείσετε τους άλλους ότι κάτι αξίζει τις προσπάθειές τους, αν δεν το κάνετε κι εσείς. Κάποιοι αναρωτιούνται γιατί κανείς στην ομάδα τους δεν δουλεύει, γιατί η ομάδα τους δεν κάνει τίποτα. Μήπως αυτό συμβαίνει επειδή και εσείς δεν κάνετε τίποτα. Όχι εσείς συγκεκριμένα. Ποιο ερωτήσεις κάνετε. Λοιπόν, οπότε μην αφήνετε τίποτα στην τύχη. Εσείς δείχνετε τον δρόμο. Ωραία. Εμφανιστείτε, δώστε το παρόν σε όσα περισσότερα μπορείτε. Να είστε στα social media, να είστε ηγέτες στον κλάδο σας. Okay. Λοιπόν, νούμερο 4. Οι ηγέτες σπάνια παραπονιούνται. Οι ηγέτες γενικά είναι θετικοί. Μιλάνε με τα άτομα της ομάδας τους και αναφέρονται σε θέματα που έχουν να κάνουν με την επιτυχία. Τα λόγια που χρησιμοποιείτε μπορούν να κάνουν τη διαφορά στους ανθρώπους και τα λόγια που χρησιμοποιείτε θα κάνουν όντως τη διαφορά. Μπορείτε να ρίξετε κάποιον με τα λόγια σας ή μπορείτε να τον ανεβάσετε με τα λόγια σας. Θέλω να δώσετε στους ανθρώπους ελπίδα, χρησιμοποιώντας λόγια ενθάρρυνσης. Και θέλω να σταματήσετε να δέχεστε πλέον αρνητικές, πόσο μάλλον να ξεκινάτε εσείς, αρνητικές συζητήσεις στην ομάδα σας. Μάλιστα, θα προσέξετε ότι πολλοί ηγέτες, όταν κάποιος στην ομάδα τους μιλάει αρνητικά, είτε το αγνοούν για να σταματήσει, είτε το σταματούν. Μπαίνουν σε δράση και το σταματάνε. Αν κάποιος αρχίζει να παραπονιέται, δείξτε του τι κάνει. Πολλές φορές οι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι αυτό που κάνουν είναι γκρίνια, είναι παράπονο, είναι κάτι αρνητικό, είναι κάτι που μπορεί να ρίξει όλη την ομάδα. Εντάξει. Δείξτε του τι κάνει και πείτε του ότι αυτό δεν είναι επιτρεπτό εδώ. Δεν είναι κάτι που εμπνέει τη δράση. Επίσης, ποτέ μην μιλάτε με αρνητικό τρόπο στην ομάδα σας. Αν κάποιος αρχίσει να μιλάει αρνητικά για κάτι, ζητήστε του να αλλάξει τον τρόπο σκέψης του, ζητώντας του να σας πει 5 πράγματα που του δίνουν ελπίδα και ενθουσιασμό ή 5 πράγματα που αγαπάει, που αγαπάει σε αυτό που συμβαίνει, σε αυτή την κατάσταση. Δεν θα δείτε ποτέ έναν πραγματικό ηγέτη να ποστάρει τα παράπονα του οτιδήποτε στα social media, στο Facebook, στο Instagram ή στο Twitter ή οπουδήποτε. Εντάξει. Έχω δει ότι υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα στην άποψη κάποιου για τα πράγματα και στην ανάπτυξη της ομάδας του και του εισοδήματός του. Μία θετική άποψη επηρεάζει το μέλλον σας και τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Εντάξει. Σίγουρα όλοι έχουμε συναισθήματα αρνητισμού και εγώ το παθαίνω κάποιες φορές, προφανώς, σε όλους συμβαίνει αυτό, αλλά προσπαθώ να μην αφήσω αυτά τα αρνητικά συναισθήματα να με τραβήξουν προς τα κάτω. Όταν δείτε ότι τα συναισθήματά σας αρχίζουν να παίρνουν την κάτω βόλτα, πιάστε τον εαυτό σας και σταματήστε τον. Ο Τόνι Ρόμπινς λέει ότι μπορούμε να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας, πώς? Προσέχοντας το που εστιάζουμε, προσέχοντας τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε και το σώμα μας, τη φυσιολογία μας. Τώρα ξανά ο λόγος λοιπόν που οι περισσότεροι αποτυγχάνουν σε επιχειρήσεις και σε αυτή τη δουλειά στο δικτυακό marketing είναι ότι οι περισσότεροι δυσκολεύονται να ελέγξουν τα συναισθήματά τους. Δεν νιώθουν καλά, δεν έχω διάθεση να κάνω τη δουλειά. Λοιπόν, οκ. Okay. Τα αρνητικά συναισθήματα είναι μέρος της ζωής, όλοι τα βιώνουμε. Αλλά αν σας ελέγχουν αυτά, τότε δεν θα τα καταφέρετε.
Αν τα ελέγχετε εσείς, τότε μπορείτε να έχετε τα πάντα. Οπότε χρειάζεται να αποκτήσετε τον έλεγχο των συναισθημάτων σας. Ο Τζιμ Ρον έλεγε, θα πρέπει να πειθαρχήσεις τις απογοητεύσεις σου. Εντάξει. Το τέταρτο λοιπόν είναι ότι οι ηγέτες δεν παραπονιούνται ποτέ. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Έτσι, όπως είπαμε, όλοι τα έχουμε. Όλοι έχουμε αμφιβολίες. Αλλά οι ηγέτες δεν μιλάνε για αυτά στην ομάδα τους, γιατί δεν κάνει τίποτε άλλο από το να τους αποδυναμώνει. Νούμερο 5. Οι ηγέτες έχουν όραμα. Ως ηγέτης θα πρέπει να σκεφτείτε, θα πρέπει να μπορείτε να σκέφτεστε πιο μπροστά από τους άλλους. Θα πρέπει να κάνετε την έρευνά σας και να κάνετε υπολογισμένα βήματα για να σχεδιάσετε και να προβλέψετε την ανάπτυξή σας. Για παράδειγμα, οι ηγέτες δεν δουλεύουν χωρίς να έχουν την απαραίτητη καθοδήγηση και τον απαραίτητο σχεδιασμό. Okay. Εσείς αυτό που κάνετε, αν θέλετε να ηγηθείτε, έχετε καθοδήγηση, έχετε κάποιον μέντορα, κάποιον coach. Μπορεί να είναι ένας coach με τον οποίο δουλεύει προσωπικά μαζί σας ή μπορεί να είναι ένας coach που παρακολουθεί το περιεχόμενό του. Okay. Έχετε ένα πλάνο να ακολουθήσετε. Βάζουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, οι ηγέτες, μια σειρά από πράγματα, μια σειρά στα πράγματα, έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς θα προχωρήσουν και μετά δίνουν στους άλλους ένα πλάνο και στον εαυτό τους για να ακολουθήσουν. Οι περισσότεροι άνθρωποι χρειάζονται ένα μόνο πάτη για να ακολουθήσουν και ένα στόχο για να κυνηγήσουν. Εντάξει. Οπότε τι μπορείτε να κάνετε, να βάζετε εσείς στόχους για τον εαυτό σας πρώτα απ' όλα και μετά για την ομάδα σας, να βάζετε κάποια challenges, κάποιες προκλήσεις. Αν έχετε μια ενεργή ομάδα, μπορείτε να κάνετε διαγωνισμούς. Διαγωνισμοί λειτουργούν πολύ καλά αν η ομάδα σας ήδη αναπτύσσεται. Αλλά δεν δουλεύει πολύ καλά αν η ομάδα σας είναι στάσιμη ή ενεργή. Στην εταιρεία που συνεργάζομαι τώρα τα τελευταία 8-9 χρόνια, τους πρώτους μήνες, όταν ακόμα έχτιζα την ομάδα μου, για δύο περίπου τρεις μήνες είχα βάλει ένα promotion για την ομάδα μου, όπου όποιοι το έπιαναν θα είχαν ένα πολύ ειδικό δείπνο μαζί με μένα και άλλους δύο κορυφαίους ηγέτες της εταιρείας μας. Τι συνέβη λοιπόν? Αυτό το promotion δημιούργησε μια πολύ μεγάλη ορμή και ανάπτυξη σε μένα στην ομάδα μου, με βοήθησε να πετύχω ένα πολύ μεγάλο στόχο στην εταιρεία μου. Η ομάδα μου ξεπέρασε τα 300 ενεργά άτομα μέσα στους πρώτους 8 μήνες, κάτι που μέχρι τότε το έχουν καταφέρει άλλα 3 άτομα σε όλη την εταιρεία. Και επίσης τα άτομα που πέτυχαν εκείνο το promotion ήταν οι ηγέτες μου που έχτισαν πολύ μεγάλες ομάδες και επιχειρήσεις στο μέλλον. Ωραία. Οπότε μπορείτε να κάνετε πλάνα ενημερών, μπορείτε να κάνετε διάφορα κίνητρα για να, αν πετύχουν ένα συγκεκριμένο στόχο μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία, στόχους καλεσμένων, ποιος θα φέρει τους περισσότερους καλεσμένους στο επόμενο webinar ή στο επόμενο συνέδριο. Εντάξει. Χρησιμοποιήστε λοιπόν αυτά τα διαφορετικά challenges, διαφορετικές προκλήσεις με την ομάδα σας για να δημιουργήσετε κίνητρα. Αρχίστε λοιπόν να εξασκείτε αυτή τη δεξιότητα, δημιουργώντας μέσα σας την εικόνα που θέλετε να έχει η ομάδα σας μέσα στα επόμενα, στους επόμενους 3 μήνες, στον επόμενο 1 χρόνο ή στα επόμενα 3 χρόνια. Και μετά σκεφτείτε τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε την ομάδα σας να φτάσει εκεί. Οπότε κοιτάζοντας τα μέλη της ομάδας σας που ήδη δουλεύουν, σκεφτείτε τι μπορείτε να κάνετε για να τους βοηθήσετε, για να τους εμπνεύσετε να φτάσουν εκεί. Okay. Μιλώντας με μια κυρία πρόσφατα, η οποία είναι σε μια εταιρεία, είναι αρκετά πετυχημένη, κάναμε coaching τέλος πάντων, είδαμε ότι τον τελευταίο καιρό είχε μπει σε μια φάση όπου αφιέρωνε περίπου το 80% του χρόνου της στο να προπονεί και να συμβουλεύει την ομάδα της και μόνο το 20% του χρόνου της στο να ηγείται της ομάδας της. Γιατί έχει διαφορά το να δουλεύω, μάλλον να επικοινωνώ και να συμβουλεύω την ομάδα μου και είναι διαφορετικό το να ηγούμαι της ομάδας μου. Να θυμάστε λοιπόν ότι η επιχείρησή σας αναπτύσσεται μόνο όταν μιλάτε και δείχνετε τη δουλειά σας σε άλλους ανθρώπους. Ακόμα και όταν δεν έχετε μεγάλη ομάδα και αναπτυσσόμενη ομάδα, εκεί που χρειάζεται να εστιάσετε είναι στο να βοηθήσετε τα άτομά σας να φέρουν καινούργια άτομα και να φέρνετε και εσείς καινούργια άτομα στην επιχείρηση. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αναπτυχθείτε. Okay. Οπότε οι ηγέτες έχουν όραμα, μπορούν να δημιουργήσουν μια νοητική εικόνα για το πώς θα είναι η επιχείρησή τους σε 3 μήνες, σε 1 χρόνο ή σε 3 χρόνια και μετά χαράσουν το δρόμο και τη στρατηγική που θα τους οδηγήσει εκεί. Ωραία. Νούμερο 6. Οι ηγέτες συνεχώς βελτιώνονται. Υπάρχει μια έκφραση που λένε στο εξωτερικό «Leaders are readers», δηλαδή οι ηγέτες είναι αναγνώστες. Διαβάζουν δηλαδή. Αυτό δεν είναι απλώς μια έτσι έξυπνη έκφραση, είναι ούτε ένα έξυπνο κλισέ,
Ωραία. Οι ηγέτες βρίσκονται σε μια διαρκή καθημερινή αναζήτηση γνώσης και ανάπτυξης. Κάνουν παρέα με ανθρώπους που είναι καλύτεροι από αυτούς, επενδύουν συνεχώς στον εαυτό τους, διαβάζουν βιβλία και ακούν ηχογραφημένες εκπαιδεύσεις από ανθρώπους που τους εμπνέουν. Ή βρίσκονται σε webinar και live σαν αυτό. Εντάξει, είναι ένα χαρακτηριστικό αυτό, το ότι είστε εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, και μπορείτε να γίνετε αγωγός για σχετικές πληροφορίες για την ομάδα σας. Οπότε τι μπορείτε να κάνετε, να δημιουργήσετε μία λίστα με προτινόμενα βιβλία, με εκπαιδεύσεις ή με βίντεο, ή αν παρακολουθήσετε μία καλή εκπαίδευση ή αν διαβάσετε ένα καλό βιβλίο, προτείνετε το στην ομάδα σας. Okay. Το πόσο ενημερωμένοι είστε ως ηγέτες, θα εξαρτηθεί από τα βιβλία που διαβάζετε, τις ομιλίες που ακούτε, τα webinars, τα events, τα συνέδρια, οτιδήποτε παρακολουθείτε. Εντάξει. Αυτό λοιπόν ήταν το έκτο, ότι οι ηγέτες συνεχώς βελτιώνονται. Νούμερο 7. Οι ηγέτες αναλαμβάνουν την ευθύνη. Πολύ σημαντικό. Το να αναλαμβάνετε την ευθύνη σημαίνει ότι αν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως θα θέλατε, δεν ρίχνετε την ευθύνη σε κανέναν εκτός από τον εαυτό σας. Οι ηγέτες πάντα ψάχνουν τρόπους να κάνουν τα πράγματα να λειτουργούν με αυτά που ήδη έχουν στη διάθεσή τους και ταυτόχρονα όμως αναζητούν ευκαιρίες για να κάνουν τα πράγματα καλύτερα. Δεν κατηγορούν την ομάδα τους, δεν κατηγορούν την εταιρεία, το σχέδιο αμοιβών, το προϊόν, την αγορά ή οποιονδήποτε άλλο αν κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Ακόμα και αν όντως κάτι δεν λειτουργεί σωστά, αν υπάρχει π.χ. ένα πρόβλημα στα social, στο Instagram, στο site της εταιρείας, ένα προϊόν δεν είναι σε απόθεμα ή οτιδήποτε, μπορεί να υπάρχουν πραγματικά πολλά θέματα που μπορούν να προκύψουν, αλλά επίσης μπορεί να υπάρχουν και εκατοντάδες διαφορετικοί τρόποι για να γίνει η δουλειά. Ως ηγέτες λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εφευρετικότητά μας, τη δημιουργικότητά μας, την εργασιακή μας ηθική και να αναλάβουμε τη δράση για να εμπνεύσουμε σε δράση άλλους ανθρώπους για να φτάσουν και εκείνοι στην επιτυχία. Θέλω να θυμάστε ότι κάθε φορά που κατηγορείτε κάτι ή κάποιον άλλον για μια αναποδιά και δεν αναλαμβάνετε εσείς την ευθύνη, είναι σαν να χαρίζετε τη δύναμή σας σε κάτι άλλο, σε κάποιον άλλο έξω από εσάς. Ακόμα και αν η αιτία της αναποδιάς πηγάζει κάπου έξω από εσάς, το να κατηγορείτε δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό πέρα από το να καθυστερήσει οποιαδήποτε μελλοντική ανάπτυξη. Έχω δει αρκετούς ανθρώπους να κατηγορούν άλλους για την έλλειψη ανάπτυξης ως το λόγο που θα σταματήσουν, θα τα παρατήσουν. Ξέρεις κάτι, δεν φταίω εγώ που δεν πέτυχα. Ο ανάδοχός μου δεν με βοήθησε. Okay. Σοβαρά, δεν φταίς εσύ. Μα εσύ αυτός που τα παράτησε. Οπότε εσύ είσαι υπεύθυνος αν δεν πετύχεις. Ξέρω ότι είναι σκληρό, αλλά είναι η αλήθεια. Το να αναλαμβάνουμε την ευθύνη σημαίνει να μην κατηγορούμε τίποτα και κανέναν. Αν θέλουμε, πάντα μπορούμε να βρούμε κάποιον να κατηγορήσουμε ή κάτι να κατηγορήσουμε, έτσι πάντα. Αν θέλετε δηλαδή να βρείτε κάποιον ή κάτι να κατηγορήσετε, πάντα θα βρείτε κάτι. Κάποιοι κατηγορούν τον προπονητή τους, τον coach τους, τον μέντορά τους, τον ανάδοχό τους, ότι δεν είναι αρκετά έμπειρος, δεν ξέρει πώς να τους βοηθήσει. Και μετά βρίσκουν κάποιο πιο έμπειρο να τους βοηθήσει και πάλι βρίσκουν κάτι άλλο να κατηγορήσουν. Έτσι. Πιάστε λοιπόν τον εαυτό σας, συγκρατηθείτε και σταματήστε να βρίσκετε δικαιολογίες. Μην διαπραγματεύεστε το μέλλον σας. Και θέλω να ξέρετε ότι για κάθε 10 άτομα που κατηγορούν κάποιον ή κάτι άλλο για το ότι δεν πέτυχαν, υπάρχει ένα άτομο που πετυχαίνει με τις ίδιες ακριβώς συνθήκες. Γίνετε εσείς αυτό το άτομο. Ωραία, θέλω να είστε εσείς αυτό το άτομο. Οπότε δουλέψτε με ό,τι έχετε και εργαστείτε στο να βελτιώσετε τα πράγματα. Αλλά μην περιμένετε να βελτιωθούν πρώτα τα πράγματα για να κάνετε αυτό που θέλετε. Νούμερο 8. Οι ηγέτες δεν χρειάζονται τη λάμψη, δεν χρειάζονται τη δημοσιότητα. Οι ηγέτες θέλουν να ρίξουν τα φώτα σε άλλους. Είπαμε πριν να δίνετε το παρόν, είπαμε πριν να βγαίνεστε μπροστά, είπαμε πριν να εμφανίζεστε. Ναι, οι ηγέτες σίγουρα χρειάζεται να ηγούνται από μπροστά, αλλά κάνουν στην άκρη και επιτρέπουν στους άλλους να έχουν τα φώτα της δημοσιότητας. Έχω δει πολλές φορές κάποιοι να προβάλλουν τόσο πολύ τον εαυτό τους, που αυτό εμποδίζει την ανάπτυξή τους. Η δουλειά σας είναι ποια? Λοιπόν, η δουλειά σας είναι να βοηθάτε ανθρώπους να ξεκινήσουν και καθώς πετυχαίνουν να υπερηφανεύεστε για αυτούς. Υπερηφανευτείτε για τους ανθρώπους σας περισσότερο από ό,τι το κάνετε τον εαυτό σας.
Ψάξτε συνεχώς και βρείτε λόγους για να γιορτάσετε επιτυχίες άλλων ανθρώπων. Είτε είναι στα social media, είτε είναι στα webinars, είτε είναι στα events, είτε είναι οπουδήποτε. Ανεβάστε τους άλλους. Η εκτίμηση προς τους άλλους είναι πολύ πιο αποτελεσματική από την προβολή του εαυτού σας. Ωραία. Αυτό ισχύει για εσάς, αλλά και για την ομάδα σας. Οπότε προωθήστε τον εαυτό σας 20%, δεν λέω να το κάνετε καθόλου, ωραία, και δείξτε εκτίμηση στους άλλους το 80% του χρόνου σας. Και αλήθεια είναι ότι και εγώ δυσκολεύτηκα και δυσκολεύομαι κάποιες φορές να το κάνω αυτό, όχι να βάλω τον εαυτό μου στην άκρη, αλλά το να το κάνω αυτό για τους άλλους. Εντάξει, είναι κάτι που χρειάζεται να το κάνουμε όμως. Όσο εστιάζετε στο να ανεβάζετε τους άλλους, δείχνοντας ότι τους εκτιμάτε, τι θα συμβεί? Τόσο θα λαμβάνετε κι εσείς όλη την αναγνώριση και την εκτίμηση που χρειάζεται. Και είναι αυτό που λέμε, δεν υπάρχει υπερβολική αναγνώριση. Έχω δει ανθρώπους να αφήνουν τις εταιρείες τους, να αφήνουν συνεργασίες, ακόμα και σχέσεις, γιατί ποτέ δεν αναγνωρίζονταν για τις προσπάθειές τους. Και θα ήθελα να μου γράψετε εσείς, είναι σημαντική για σας η αναγνώριση, το να αναγνωρίζει κάποιος τις προσπάθειές σας? Γράψτε μου στα σχόλια. Και αν είναι σημαντικό για εσάς, να θυμάστε ότι είναι σημαντικό και για τους άλλους. Ως ηγέτες, επικεντρωθείτε λοιπόν περισσότερο στο να αναγνωρίζετε τους άλλους και θα έρθει η ώρα να αναγνωριστείτε και εσείς. Και νούμερο 9, γίνεται ο ηγέτης που επιθυμείτε να προσελκύσετε. Οι άνθρωποι, όπως είπαμε, τείνουν να ακολουθούν ηγέτες που πηγαίνουν κάπου. Τις προάλλες είχαμε βγει για τρέξιμο με μια παρέα και πηγαίναμε σε κάτι χωράφια, το πάνω και χωματόδρομους, όπου δεν είχαμε ξαναπάει ποτέ. Και είχε πολλές διασταυρώσεις, είχε πολλά σημεία στα οποία μπορούσε κάποιος να χαθεί. Λοιπόν. Και οπότε έστριβα κάπου εγώ, με ακολουθούσαν οι υπόλοιποι. Έστριβα κάπου αλλού, με ακολουθούσαν κτλ. Κάποια στιγμή με ρωτάει ένας φίλος μου, ξέρεις που πηγαίνουμε? Και του λέω όχι. Αλλά επειδή έδειχνα σαν να ξέρω που πηγαίνω, όλοι με ακολουθούσαν. Θα πρέπει λοιπόν να δείχνετε ότι γνωρίζετε που πηγαίνετε και έτσι οι άλλοι θα σας ακολουθήσουν. Θέλετε να σας ακολουθήσουν οι άλλοι. Φυσικά καλό είναι να γνωρίζετε και που πηγαίνετε, έτσι. Λοιπόν, οπότε μάθετε το σύστημα και κάντε το με σιγουριά. Δεν αρκεί μόνο να γνωρίζετε τι χρειάζεται να κάνετε, πρέπει να το κάνετε και με σιγουριά. Να το κάνετε με αυτοπεποίθηση. Ωραία. Δεν χρειάζεται καν να το κάνετε σωστά από την αρχή, θα το μάθετε. Αλλά ό,τι κάνετε, κάντε το με σιγουριά. Οι άνθρωποι θα σας ακολουθήσουν και η ομάδα σας θα μεγαλώσει. Οι άνθρωποι θα ακολουθήσουν την αποφασιστικότητα. Οι άνθρωποι ακολουθούν τη σιγουριά. Ακολουθούν την αυτοπεποίθηση. Αν δείχνετε αβεβαιότητα ή ασυνέπεια, δεν θα σας ακολουθούν οι άλλοι. Ωραία. Σκεφτείτε κι εσείς αυτούς που ακολουθείτε. Είναι αυτοί οι οποίοι σας βγάζουν μια σιγουριά για αυτό το οποίο κάνουν, για αυτό το οποίο λένε, για το πού πηγαίνουν. Ποια χαρακτηριστικά των ανθρώπων αυτών είναι ελκυστικά για εσάς? Υιοθετήστε λοιπόν κι εσείς αυτά τα χαρακτηριστικά. Okay. Και γίνετε ένα άτομο το οποίο θέλετε να προσελκύσετε. Γίνεται ο ηγέτης που θέλετε να προσελκύσετε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είδαμε σήμερα και να φτάσουμε σε λίγο στα τελευταία 5 λεπτά που ανυπομονώ να φτάσουμε εκεί. Όπως λοιπόν είδαμε σήμερα, ξεκινήσαμε με μια πολύ σημαντική ερώτηση που μπορείτε να κάνετε καθημερινά στον εαυτό σας. Ποια είναι αυτή η ερώτηση, θυμάστε? Όσοι το βλέπετε από την αρχή. Ποια είναι η ερώτηση που θα κάνετε στον εαυτό σας κάθε μέρα? Η ερώτηση είναι, θα με ακολουθούσα? Okay. Κάντε λοιπόν αυτή την ερώτηση στον μπράβο, θα με ακολουθούσα? Κάντε λοιπόν αυτή την ερώτηση στον εαυτό σας και φροντίστε η απάντηση να είναι ναι κάθε μέρα. Μιλήσαμε για τη σημασία του να γίνετε ο πρώτος πιγκουίνος, να βγείτε μπροστά και να κάνετε πρώτη πράγματα και μετά ήταν τα 9 χαρακτηριστικά των ηγετών, ότι οι ηγέτες δουλεύουν πιο σκληρά όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Οι ηγέτες είναι πηγή έμπνευση για τους άλλους, οι ηγέτες εμφανίζονται, δίνουν το παρόν, σπάνια παραπονιούνται, έχουν όραμα, συνεχώς βελτιώνονται, αναλαμβάνουν την ευθύνη. Οι ηγέτες δεν χρειάζονται τα φώτα της δημοσιότητας, θέλουν να ρίχνουν τα φώτα στους άλλους και για να γίνετε ηγέτες χρειάζεται να γίνετε ο ηγέτης που θέλετε να προσελκύσετε. Και θέλω να σας πω ότι ο καθένας σας και η καθεμία σας μπορεί να γίνει ηγέτης. Οι ηγέτες δημιουργούνται κάθε μέρα. Είτε είναι στις εργασίες, είτε είναι στις επιχειρήσεις, στο δικτυακό marketing, στην τοπική κοινωνία, στην οικογένεια, οπουδήποτε. Οι ηγέτες λοιπόν δημιουργούνται κάθε μέρα. Και να θυμάστε ότι η ηγεσία είναι επιλογή.
Γράψτε μου στα σχόλια ή στο chat ένα πράγμα που κρατήσατε από τη σημερινή εκπαίδευση, τι σας έκανε περισσότερη εντύπωση, τι ήταν αυτό που σας άγγιξε περισσότερο, αυτό με το οποίο ταυτιστήκατε περισσότερο και ποιο από τα 9 χαρακτηριστικά θα αρχίσετε να εφαρμόζετε άμεσα. Να πω ότι αυτό το live που κάναμε τώρα στο Instagram θα μείνει live, οπότε μπορείτε να παρακολουθήσετε μετά. Πιθανόν να το ανεβάσω και στο κανάλι μου στο YouTube, οπότε αν θέλετε να μπείτε, μπείτε στο YouTube, στο κανάλι μου για να το βρείτε. Και καθώς γράφετε τις εντυπώσεις σας και το τι κρατήσατε, έχουμε φτάσει τα τελευταία 5 λεπτά. Το κομμάτι της επικοινωνίας είναι βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική ηγεσία. Okay. Η καλή επικοινωνία είναι μια βασική ηγετική ικανότητα. Είναι μια βασική ηγετική λειτουργία και βασικό χαρακτηριστικό ενός καλού ηγέτη. Η αποτελεσματική επικοινωνία και η αποτελεσματική ηγεσία είναι στενά συνδεδεμένες, είναι αλληλένδετες. Ως ηγέτης θα πρέπει να είστε ικανός στην επικοινωνία σε αμέτρητες σχέσεις, είτε σε οργανωτικό επίπεδο, σε ομάδες, σε κοινότητες, ακόμα και σε παγκόσμια κλίμακα, προκειμένου να πετύχετε αποτελέσματα μέσω άλλων ανθρώπων. Θα πρέπει να σκέφτεστε με σαφήνεια, να εκφράζετε τις ιδέες σας και να μοιράζετε πληροφορίες με ένα πλήθος διαφορετικών ανθρώπων. Πρέπει να γνωρίζετε πώς και πότε να επικοινωνείτε κάτι. Και ανεξάρτητα από το αν είστε ή θέλετε να γίνετε ηγέτες, η επικοινωνία είναι ένα βασικό στοιχείο σε οτιδήποτε για να κάνουμε. Ωραία. Από την πρώτη στιγμή που θα συναντήσετε έναν άνθρωπο, έναν υποψήφιο πελάτη, έναν υποψήφιο συνεργάτη ή οποιονδήποτε, η σωστή επικοινωνία θα κάνει ένα από τα εξής δύο πράγματα. Είτε θα χτίσει μια καλή σχέση, είτε θα γκρεμίσει μια καλή σχέση με αυτό το άτομο. Αν πείτε τα λάθος πράγματα ή αν πείτε τα σωστά πράγματα με λάθος τρόπο, είναι πιθανό να χάσετε μια ευκαιρία να χτίσετε μια σχέση ή μια συνεργασία. Αν το κάνετε αυτό, πρακτικά θα περιορίσετε κατά πολύ τις δυνατότητες και τις προοπτικές σας και ως επαγγελματίας, αλλά και ως άνθρωπος. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι να κατανοήσετε πώς λειτουργεί η αποτελεσματική επικοινωνία. Και γι' αυτό ακριβώς μιλάω στο καινούριο μου βιβλίο, στο βιβλίο Ακαταμάχητη στην επικοινωνία. Στο βιβλίο αυτό τι θα μάθετε? Θα ανακαλύψετε τα εξής. Ένα απλό πράγμα που μπορείτε να κάνετε άμεσα, το οποίο θα εξασφαλίσει ότι δεν θα πείτε ποτέ κάτι λάθος. Θα μάθετε πώς να κερδίσετε οποιονδήποτε υποψήφιο ή συνομιλητή σας με μία απλή χειρονομία. Θα μάθετε το πώς να εμποδίζετε τον υποψήφιό σας, τον υποψήφιο πελάτη, υποψήφιο συνεργάτη, να πάρει τον έλεγχο τη συνάντησή σας. Γιατί το να μην δίνετε προσοχή σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες μπορεί να απομακρύνει τον συνομιλητή σας και ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Το ένα πράγμα που αν δεν γίνει σωστά μπορεί να κάνει τον συνομιλητή σας να χάσει την εμπιστοσύνη του σε εσάς. Ένα βασικό εργαλείο το οποίο αν δεν το γνωρίζετε, ένα βασικό εργαλείο επικοινωνίας, το οποίο αν δεν το γνωρίζετε θα έχει ως αποτέλεσμα να κάνει ανίσχυρες ακόμα και τις καλύτερες τεχνικές πωλήσεων και θέλω να ξέρω ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ της πώλησης σε ένα εταιρικό στέλεχος ή της πώλησης σε έναν οδηγό φορτηγού, εάν ξέρετε πώς να αποφύγετε ένα πολύ συγκεκριμένο συχνό λάθος, το οποίο και αυτό το αναφέρομαι στο βιβλίο μου. Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν θα πάρετε περισσότερες από 70 σελίδες και πολλές και φορητικές ασκήσεις με τις πιο δυναμικές, απλές και χρήσιμες στρατηγικές που έχω χρησιμοποιήσει προσωπικά για να δημιουργήσω μια πολύ μεγάλη και επιτυχημένη επιχείρηση δουλεύοντας από το σπίτι μου σε μια μικρή επαρχιακή πόλη. Αν υιοθετήσετε αυτές τις 10 δεξιότητες επικοινωνίας που αναφέρω στο βιβλίο μου, μπορείτε να εκτοξεύσετε τις πωλήσεις σας. Αλλά απλώς και μόνο το να τις γνωρίζετε μπορεί να σας βοηθήσει σε οποιαδήποτε κατάσταση. Ωραία. Το βιβλίο αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο βιβλίο μου μετά το Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Ο Δημήτρης λέει ότι το έχει διαβάσει ήδη. Μπράβο, χαίρομαι πολύ Δημήτρη. Τέλεια. Λοιπόν, άρα από το βιβλίο αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο μου μετά το Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ και αυτή τη στιγμή είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Είναι όπως είπα περισσότερες από 70 σελίδες με πολλές διαφορετικές πρακτικές ασκήσεις. Η κανονική τιμή του βιβλίου είναι στα 29 ευρώ. Ωστόσο, για τις πρώτες μέρες αποφάσισα να το έχω διαθέσιμο με μόνο 19 ευρώ. Αυτό που σίγουρα δεν είναι, είναι ότι δεν είναι ένα ακόμα e-book, από αυτά τα δωρεάν e-book με μερικές σελίδες,
που έχουν 2-3 συμβουλές που δεν είναι και πολύ χρήσιμες. Περιέχει ό,τι βοήθησε εμένα και εκατοντάδες πελάτες και συνεργάτες μου να βελτιώσουμε σημαντικά τις δεξιότητες επικοινωνίας μας. Μπορείτε να το αποκτήσετε αυτό το βιβλίο με μόνο 19 ευρώ μέχρι την Παρασκευή, τα μεσάνυχτα, μπαίνοντας στο GreekCoach.gr / δεξιότητες. Αν μπορεί να το γράψει κάποιος στο chat αυτό το link, GreekCoach.gr / δεξιότητες με DEXIOTITES. Βασικά μέχρι την Παρασκευή, όχι, μέχρι την Κυριακή. Ας το κάνουμε μέχρι την Κυριακή. Είναι για τα γενέθλιά μου την Κυριακή, οπότε θα σας δώσω μια παράδοση μικρή μέχρι την Κυριακή. Αν λοιπόν θέλετε να γίνετε καταμάχητοι στην επικοινωνία και να έχετε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από την επικοινωνία σας, όχι, Μπάμπη δεν είναι σε φυσική μορφή, είναι σε ηλεκτρονική μορφή, τουλάχιστον προς το παρόν. Λοιπόν, αν θέλετε, δεν ξέρω, δεν έχω στα σχέδιά μου κάτι άμεσα να το κάνω σε φυσική μορφή, θα είναι σίγουρα σε ψηφιακή μορφή. Αν λοιπόν θέλετε να γίνετε καταμάχητοι στην επικοινωνία και να έχετε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από την επικοινωνία σας με πελάτες, συνεργάτες, υποψήφιους πελάτες και συνεργάτες, με εργοδότες, με φίλους σας, με άτομα του αντίθετου ή του ίδιου φίλου, εντάξει, τότε αποκτήστε το βιβλίο «Καταμάχητοι στην επικοινωνία» και αν το κάνετε μέχρι την Κυριακή μάλλον, θα είναι με μόνο 19 ευρώ. Αλλά και κάτι ακόμα. Κάτι ακόμα. Για όσους αποκτήσουν το βιβλίο λοιπόν μέχρι την Κυριακή, θα έχουν και κάτι ακόμα. Θα τους στείλω μία ηχογράφηση από μία εκπαίδευση που έχω κάνει σχετικά με το πώς να ξεπεράσετε την αναβλητικότητα. Αυτή την εκπαίδευση δεν την έχω διαθέσιμη, δεν μπορεί κάποιος να τη βρει κάπου στο site μου. Είναι κλειστή, είναι μόνο για άτομα τα οποία είναι στην ομάδα μου και δουλεύουν πολύ προσωπικά μαζί μου. Όπου αν αποκτήσετε αυτή το βιβλίο μέχρι την Κυριακή, θα σας στείλω και δώρο την εκπαίδευση σχετικά με το πώς να ξεπεράσετε την αναβλητικότητα. Ωραία, λοιπόν, αυτά. Χάρηκα που τα είπαμε. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ενδιαφέρουσα συνάντηση. Είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω live. Πόσο μάλλον το κάνω μόνος μου. Νομίζω το Μάρτιο είχα να κάνω. Αλλά θα ξεκινήσουμε να κάνουμε λίγο έτσι πιο συστηματικά κάποια πράγματα. Θα κάνουμε μια σειρά από webinars και live το επόμενο διάστημα. Θα σας πρότεινα να είστε στη λίστα μου για να βλέπετε ενημερώσεις απευθείας εκεί, γιατί κάποια πράγματα δεν τα ανεβάζω απευθείας στο Instagram, οπότε μπορείτε να χάνετε. Λοιπόν, και αυτά από μένα. Λοιπόν, εδώ πέρα τι λέει η Αλεξάνδρα, πώς μπορείς από την οτροπία του υπαλλήλου να το γυρίσεις σε αυτήν του ηγέτη. Φυσικά, αν εφαρμόσεις αυτές τις ιδέες που συζητήσαμε σήμερα, Αλεξάνδρα, ναι, μπορείς. Και μπορείς να ξεκινήσεις να πάρεις μία από αυτές τις ιδέες. Okay. Και να αρχίσει να την εφαρμόζει. Και μετά να πάρει μία ακόμα και να εφαρμόζει εκείνη και ούτω καθεξή. Αλλά αν υιοθετήσει τα χαρακτηριστικά που ανέφερα σήμερα, μπορεί να αλλάξει την οτροπία από υπαλλήλου σε ηγέτη. Δεν χρειάζεται να έχει ομάδα δηλαδή για να αποκτήσει αυτή την οτροπία. Okay. Ωραία, λοιπόν, αυτά. Σας χαιρετώ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.